Είναι μία δράση σήμερα η οποία είναι να γίνει συνήθεια, δηλαδή τη Μεγάλη Εβδομάδα. Μέσα από δωρεές και χορηγίες είτε φυσικών προσώπων είτε επιχειρήσεων συλλέγουμε τρόφιμα και με τη βοήθεια των υπαλλήλων των κοινωνικών υπηρεσιών που αφήνουν το στενό τους διοικητικό καθήκον τότε και σε αυτή την περίπτωση βοηθούν και στο έργο της διανομής των προϊόντων. Τα καλούμε ανθρώπους οι οποίοι εξυπηρετούνται από τις δομές και τις δράσεις της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονίκης και έτσι τους κάνουμε μία μικρή στήριξη, να το πω έτσι, για το πασχαλινό γεύμα. Είναι ένα πακέτο με κάποια τρόφιμα μακράς διάρκειας, είναι φυσικά κάποιο κρέας, για να τους τονώσουμε κατά το δυνατόν αυτές τις δύσκολες μέρες λόγω της οικονομικής κρίσης. Καλύπτουμε τις ανάγκες όλων των δημοτικών κοινοτήτων. Από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου διανέμονται τα προϊόντα για ανθρώπους της δεύτερης δημοτικής κοινότητας και ήδη το πρωί ήλθαν αντίστοιχα υπάλληλοι από τις υπόλοιπες δημοτικές κοινότητες και κάνουν την ίδια χρονική στιγμή διανομή κατά τόπους. Ακριβώς γιατί είναι και δύσκολο και να μην ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι, να έρχονται σε ένα σημείο να τα παραλαμβάνουν. Με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούνται κατά κοινότητα. Εξυπηρετούνται γύρω σε 700 άτομα, τα οποία ούτως ή άλλως στη διάρκεια της χρονιάς συμμετέχουν είτε στα συσίτια είτε και στα κοινωνικά παντοπολία που έχουμε σαν δράσεις ως Δήμος. Και αυτό, όπως είπα και πριν, συνιστά μία μικρή έτσι τόνωση. Απλά γιατί είναι μέσα στην δύσκολη οικονομική συγκυρία, αλλά και στο πνεύμα του Πάσχα και στο να υπάρχει κάτι γιορτινό, είναι μια στήριξη που τους προσφέρουμε ως Δήμος. Εκτός από αυτό που κάνουμε σήμερα, θα έχουμε την Κυριακή, επίσης μια καλή συνέχεια που έχει επικρατήσει, ένα γεύμα για έτσι πιο οικονομικά δύναμους κατοίκους μας, συμπολίτες μας, στο Άλσος Νέας Ελβετίας. Είναι ένα γεύμα που θα παρασχεθεί για 500 περίπου συμπολίτες μας, που δυστυχώς εκείνη την ημέρα έχουν την ανάγκη μιας τέτοιας στήριξης. Το ευχάριστο είναι ότι μερικές φορές δεν έρχονται όλοι, γιατί σημαίνει ότι μπορούν και βρίσκουν μέσα από τις οικογένειές τους ή μέσα από κάποιους συγγενείς, ενώ έχουν δηλώσει στην αρχή ότι θα έρθουν, τελικά δεν έρχονται, με αυτή την έννοια είναι ευχάριστο, που σημαίνει λοιπόν το πνεύμα της στήριξης δεν υπάρχει μόνο μέσα από τον Δήμο, αλλά και από τους άλλους συνανθρώπους μας.